Γεφυσό που γίνεται κόλαση αυτή την ώρα, κύριε συνάδελφε. Υπάρχει λόγος όμως, ε. Υπάρχει λόγος, θα μας τον πει ο Σωτήρης όμως. Έλα, Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και ξεκινάμε με τη βδομάδα με ευτράπελα εδώ στον Κηφισό, καθώς πριν από λίγη ώρα ένα όχημα τυλίχθηκε στις Φλόγες εδώ. Βλέπουμε εμείς και τις εικόνες μας έστειλε στο τύριο. Βρισκόμαστε, είναι στο ύψος της γέφυρας Ρωσινιόλ, στο ρεύμα προς Λαμία. Όπως βλέπετε, αν και το έχουν απομακρύνει το αυτοκίνητο, εξακολουθεί η κίνηση να είναι πάρα πολύ αυξημένη. Εικόνες μας έστειλε η συνάδελφός μας η Τίνα Μιχαηλίδου αυτές. Την πέτυχε στον δρόμο προφανώς και τράβηξε τα πλάνα, γιατί ο δημοσιογράφος δεν είναι κάθεται ήσυχος. Όπου δει γεγονός, άμεσος είναι μέσα. Μου ένωσε τι να κατέβαινε στο δουλειά σου, λέει: «Ω, να το θέμα. Πάμε πάνω η κάμερα». Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν, έλα στον Τύρι. Τυλίχθηκε λοιπόν στις Φλόγες. Δεν έχει σημειωθεί τραυματισμός. Ο οδηγός κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα εγκαίρως. Και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και πυροσβεστικής. Αριστερά, ήταν απέναντι. Στην αριστερή λωρίδα. Στην αριστερή λωρίδα, ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Αλλά αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα που συναντάμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι αυτή η εικόνα που σας μεταδίδουμε τώρα. Η αυξημένη κίνηση και στις τρεις λωρίδες και με αποτέλεσμα... Αν δεν απομακρυνθούν δηλαδή, από εκεί το όχημα και τα υπόλοιπα, ρεύμα εδώ, θα έχουμε πρόβλημα. Της καθόδου γιατί σταματάνε... Μα αυτό είναι το πρόβλημα, Δημήτρη. Δημήτρη, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει απομακρυνθεί το όχημα και για πάρα πολλή ώρα μετά, αφού συνέβη το περιστατικό, εξακολουθεί ο Κηφισός να είναι στο κόκκινο. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ότι δεν είναι το θέμα να απομακρυνθεί το όχημα που πήρε φωτιά. Ναι. Είναι ότι θέλει κάποια ώρα μετά για να επανέλθει στην κανονικότητα η κυκλοφορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.